Eccomi che ho finito. Λόγω τη συμπεριφορά σου απέναντι στο συνδικάτο και στην περιοχή, εγώ θέλω να αποχωρήσω από τα μήνυση. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι γενόβεοι που είναι σύμβολο για σημαία αντίσταση είναι για τι διαδικασίε του Πρόεδρου και του Γραμματέα. Όχι, δεν είναι για το πρόσωπο σου. Η προτίμηση και η κοροϊδία έχει τα όρια. Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ για την εκπαίδευση. Σε επίτευγο και εδώ, επειδή ομοφωνείτε, σταθείστε λίγο. Κάτσε τον ακούς, καλά πράγματα. Αυτό όμως, πες από την αρχή, μην το θέλω. Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ για το πρόσφατο σκέντρο. Παρακαλώ να συνεχίσει η διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία, συγγνώμη λίγο, Νίκο. Υπάρχει μια διαδικασία. Στον κύριο Στολτίδης ο Νόγκας ήταν αμέσως μετά τον Κατσαρό να μιλήσει, του γραμματέα της Κελόπδη. Αν θέλετε να βλέπετε φαντάσματα, βλέπετε τα μόνοι σας. Λέω, αγαπητές συνάδελφοι, οι γενόπδεοι που είναι σύμβολο και σημαία αντίστασης, που είναι στα χείλη της Μέρκελ, του Τρισέ, του Γιούγκερ, του κύριου Σαμαρά, του κύριου Βενιζέλου, δεκάδων πολιτικών και των χρυσοπληρωμένων παπαγάλων του συστήματος κάθε βράδυ, ναι, λάθη κάνει και μερικές φορές και σοβαρά, αλλά προδοσίες ποτέ. Στη γενόπδεη δεν είμαστε ούτε του Παπανδρέου, ούτε του Σαμαρά, ούτε του Βενιζέλου, ούτε του Κοπελούσου και του Μυτιλινέου. Με τα όποια λάθη μας, και ξαναλέω, ναι, μερικές φορές και σοβαρά, είμαστε μόνο των εργαζομένων. Συνάδελφε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, συνάδελφε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου Τολεμαΐδας, κυρίες βουλευτές, κύριε Δήμαρχε της Κοζάνης, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπε της Διοίκησης της ΔΕΗ, αγαπητέ φίλε εκπρόσωπε στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων Γιάννη Καραβασίλη, φίλε πρόεδρε του Σπάρτακου, φίλε γραμματέα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Γενικό Συμβούλιο του Σπάρτακου, του μεγαλύτερου σωματείου της Μητρικής Εταιρείας. Ενός σωματείου, πραγματικά και δεν είναι υπερβολή και δεν χαϊδεύω αυτιά, ενός σωματείου με ιδιαίτερο δυναμισμό και πολύπλευρη δράση. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω την ομιλία μου από αυτό. Είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις μου με την ηγεσία του σωματείου σας έχουν περάσει από διάφορες φάσεις. Είχαμε και καλές και κακές στιγμές. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, κακώς βεβαίως, κάκιστα, είχαμε συγκρουστεί δημόσια πολλές φορές. Σήμερα, αποδεχόμενος την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ και είναι τιμή, ήρθα κυρίως για να γυρίσουμε σελίδα. Να γυρίσουμε σελίδα στις κακές στιγμές, στα όσα κακώς το προηγούμενο διάστημα έγιναν. Όσο αφορά το άτομό μου, αν κάπου έχω φταίξει, και σίγουρα, ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που έχω φταίξει κι εγώ, θέλω να ξέρετε ότι ποτέ, Γιώργο, δεν είχα σκοπιμότητα. Ο στόχος μου ήταν να προασπίσω τα συμφέροντα της ΓΕΝΟΠ και του συνόλου του προσωπικού μας, όλων των κατηγοριών, όλων των ειδικοτήτων. Εάν τώρα το κατάφερα ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στην πορεία. Θα το κρίνουμε όλοι μας. Ένα πράγμα θέλω να ξέρετε. Ήρθα σήμερα εδώ
με καλή διάθεση, ήρθα εδώ για να κουβεντιάσουμε, ήρθα εδώ για να συνονιθούμε. Ήρθα εδώ για να πω παρουσία όλων σας ότι δεσμεύομαι, Γιώργο και Θανάση, νυφάλια, ήρεμα, να δούμε τι έφταξε, να λύσουμε τα προβλήματα και τις παρεξηγήσεις και ενωμένοι να δώσουμε τις νέες μάχες. Γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε. Μόνο ενωμένοι έχουμε δύναμη. Ναι, ενωμένοι να δώσουμε τις νέες μάχες. Μάχες για την επιβίωση της ΔΕΗ, μάχες για την προστασία των συμφερόντων της πολύπαθης περιοχής, μάχες για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων που εκπροσωπούμε και επειδή εμείς δεν ήμασταν ποτέ στην τεχνία, του συνόλου του κόσμου της εργασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ξέρω σε ποιο σώμα ανθρώπων μιλώ, μιλάω στα στελέχη του Σπάρτακ. Άρα ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζουν το τι συμβαίνει σήμερα στη ΔΕΗ. Έτσι λοιπόν, ξέροντας σε ποιο σώμα, σε τι επίπεδο ανθρώπων μιλάω, θα αποφύγω να μιλήσω για τα προβλήματα της επιχείρησης, τα οποία όπως ξέρετε είναι τεράστια. Τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος της. Ναι. Θα αποφύγω να μιλήσω για την απόφαση κόλαφος για τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Γενικού Δικαστηρίου για τους Λιγνίτες. Θα αποφύγω επίσης να μιλήσω για το πού βρίσκεται η κατασκευή της μονάδας Τελεμαΐδας 5. Και σε αυτό αναφέρθηκε ο λόγος. Ξέρετε πολύ καλά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Το μόνο όμως που θέλω να πω όσο αφορά την κατασκευή της μονάδας Τελεμαΐδα 5 είναι ότι η Γενόπ ΔΕΗ δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή, ούτε δευτερόλεπτο να ανησυχεί, να πιέσει και να παρακολουθεί από κοντά την πορεία του έργου. Εμείς θα ησυχάσουμε, θα ερεμήσουμε και θα χαρούμε την ημέρα που θα εγκαινιαστεί η μονάδα. Τότε, ναι, την ημέρα που θα εγκαινιαστεί η μονάδα. Με βάση λοιπόν αυτά που είπα πιο μπροστά, αγαπητοί φίλοι, εκεί που εγώ θέλω να σταθώ αυτή τη στιγμή, μιας και είμαστε αντιμέτωποι με μία νέα ακόμα βάρβαρη, αντεργατική, αντιλαϊκή επίθεση της τρικομματικής κυβέρνησης αυτή τη φορά, είναι στο τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Στο τι πρέπει να κάνουμε, μια και την έχουμε μπροστά μας σε λίγες μέρες, για να πετύχει η απεργία. Για να μην ιτηθούμε μια φορά ακόμα. Πριν όμως πω τι πρέπει να κάνουμε, επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες για την οικονομική κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με άδικες και αντικοινωνικές πολιτικές. Πολλές φορές βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολιτικές που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν δικαιώματα και κατακτήσεις μας. Με πολιτικές που επιχειρούσαν να μας γυρίσουν πίσω σε άλλες εποχές. Εποχές εργασιακού και ασφαλιστικού μεσαίωνα. Όμως, είναι επίσης αλήθεια ότι αυτό που ζούμε αυτή τη φορά, αυτό που συντελείται τώρα, αυτό που εξελίσσεται στη χώρα μας εδώ και 3 χρόνια, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από καμία κυβέρνηση. Ναι, αγαπητοί φίλοι, ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς ίχνος υπερβολής, αβίαστα μπορούμε να μιλήσουμε για την πιο άγρια, για την πιο βάρβαρη αντιλαϊκή επίθεση. Για την πιο άγρια επίθεση που έχει δεχτεί ποτέ
το εισόδημά μας και οι κατακτήσεις μας. Και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου υπερβολή να πούμε ότι το κεφάλαιο, η αστική τάξη της χώρας μας, βάζοντας μπροστά την Τρόικα και το Μνημόνιο, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και συμμετοχή και της προηγούμενης κυβέρνησης και του κύριου Παπανδρέου και του κύριου Παπαδήμου, αλλά και της τωρινής, κάνει έφοδο για να αφαιρέσει κάθε κατάκτησή μας. Ναι, έτσι είναι. Το κεφάλαιο εδώ και 3 χρόνια κάνει έφοδο για να μας ξαναπάρει πίσω ότι με αγώνες και θυσίες το αποσπάσαμε μετά τον πόλεμο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, όντως, είναι αλήθεια. Το βλέπουμε, το αναγνωρίζουμε, ότι ποτέ ξανά η χώρα δεν βρέθηκε σε παρόμοια τραγική οικονομική κατάσταση. Κανείς μας δεν μπορεί να το παραγνωρίσει αυτό. Κανείς μας δεν μπορεί να το παραβλέψει. Τουλάχιστον εμείς, ως υπεύθυνοι και σοβαροί άνθρωποι που προσπαθούμε να είμαστε, δεν το κάνουμε. Εδώ που έφτασε η χώρα, εδώ που την έφτασαν, εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, εδώ που την κατάντησαν αυτοί που την κυβερνούσαν, οι πραγματικοί τσιφλικάδες αυτής της χώρας, όντως, εκ των πραγμάτων, έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα. Ποια μέτρα όμως. Η κρίση, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έχει ονοματεπώνυμο. Η κρίση και η κατάντια του ελληνικού κράτους έχει υπεύθυνους, που σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Ναι, να πάρει μέτρα η κυβέρνηση εδώ που φτάσαμε. Ήταν αναπόφευκτο αυτό. Ναι, να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, να χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή, να κόψει με το μαχαίρι, να βάλει τέλος σε κάθε ρεμούλα, σε κάθε αρπαχτή. Ναι, να νοικοκυρέψει το κράτος. Ναι, να σταματήσει τις πατάλες. Αλλά όχι, 1000 φορές όχι σε αυτό που γίνεται εδώ και 2,5 χρόνια. Δηλαδή, με άλοθη την κρίση και κάτω από την πίεση των αγορών, με πολιορκητικό κρυό τα μνημόνια, να ξυλώνεται κάθε λαϊκή κατάκτηση. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τα μέτρα της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της τωρινής, εκτός από άδικα, βάρβαρα, αντεργατικά, αντιλαϊκά, κάθε μέρα που περνά αποδεικνύεται ότι είναι και αναποτελεσματικά. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί εδώ και 2,5 χρόνια και στον πλέον δύσπιστο. Καταρχήν, είναι άδικα γιατί η κυβέρνηση, η τωρινή, όπως και η προηγούμενη, για μια φορά ακόμα, καλή για την κρίση, παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις και υποσχέσεις του κύριου Σαμαρά, να ξαναπληρώσουν τα συνήθη υποζύγια, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Οι πραγματικοί έχοντες και κατέχοντες, για μια φορά ακόμα, περνούν απαρατήρητοι. Και όσοι τολμούμε να το επισημαίνουμε αυτό, δεχόμαστε καταιγισμό βολών. Αντιμετωπιζόμαστε ως μη υπεύθυνοι και σοβαροί άνθρωποι και στο τέλος, ακόμα και αυτό το είδαμε, και ως μη πατριώτες. Βεβαίως, η αντιμετώπιση του συστήματος, ενός συστήματος που 3 χρόνια τώρα μας εκπαιδεύει να αισθανόμαστε ένοχοι, ένοχοι που παίρνουμε μισθό, ένοχοι που παίρνουμε σύνταξη, ένοχοι που παίρνουμε άδεια, δεν μας εκπλήσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του συστήματος με τους ανθρώπους του και τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του.
κυρίως μέσω των media. Να μας κάνει κλίση εγκεφάλου και λογοτομή. Να μας κρατήσει καρφωμένους πάνω στον καναπέ μας. Να μην ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και βγούμε έξω στους δρόμους. Προσπαθούν 2,5 χρόνια τώρα να βιάσουν τη σκέψη μας. Προσπαθούν να βιάσουν το μυαλό μας. Και όπως είπα και πιο μπροστά, κάθε μέρα που περνά, πραγματικά μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και λογοτομή. Επιχειρούν να μας πείσουν πως παίξαμε εμείς για την κατάδια στην οποία έφτασε το ελληνικό κράτος, η ελληνική οικονομία. Επιχειρούν να μας πείσουν, όπως είπα, πως όσοι διαφωνούμε δεν είμαστε υπεύθυνοι, σοβαροί ή πατριώτες. Στην βρώμικη προπαγάνδα τους όμως, στην βρώμικη προπαγάνδα που εξελίσσουν σε αυτόν εδώ τον τόπο του κοινωνικού αυτοματισμού και της κρεατομηχανής του κοιμά, που έχει κάνει τον άνεργο να μισεί όποιον εργάζεται και ας φέρνει ψίχουλα, που έχει κάνει όποιον εργάζεται να μισεί όποιον αμείβεται έστω και με 50 ευρώ παραπάνω, που έχει κάνει εμάς που έχουμε δουλειά να λέμε δόξα τω Θεώ που έχω τη δουλειά μου, για να μην κοιτάμε την ίδια ώρα ότι μας κλέβουν το μισθό, μας κλέβουν τα δικαιώματα, μας κλέβουν τα όνειρα, μας κλέβουν τις ζωές, πρέπει να απαντήσουμε ότι όχι κύριοι, εμάς ανθρωποφάγους δεν θα μας κάνετε. Όχι κύριοι, δεν θα γίνουμε κανίβαλοι. Πρέπει να τους απαντήσουμε ότι εμάς δεν θα καταφέρετε να μας αποπροσανατολίσετε και να μας κρατήσετε καθισμένους στους καναπέδες μας. Όχι, εμείς θα ανοίξουμε την πόρτα και θα βγούμε έξω, στους δρόμους, στο πεδίο των αγών, και εκεί θα αναμετρηθούμε με το σύστημά σας και τα όσα κάνει σε βάρος μας. Σε όλους όσους ξεδιάντροπα και ξετσίποτα μας λένε, χθεσινούς και σημερινούς υπουργούς, ότι δήθεν δεν υπάρχει σάλιο, πρέπει να απαντήσουμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν είναι έτσι κύριοι. Χρήματα υπάρχουν. Να τα πάρετε από αυτούς που τα έχουν. Το κράτος, ναι, μπορεί να είναι φτωχό σήμερα. Το κατάντησαν φτωχό. Όμως, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας, επί πέντε συνεχόμενα έτη, πριν παρουσιαστεί η κρίση του δημοσιονομικού ελλείμματος, πριν σκάσει, και του δημοσίου χρέους, αυξάνονταν, και μάλιστα με τεράστιους ρυθμούς, με ρυθμούς από 2,9 ως 4,3%. Άρα πλούτος σε αυτή τη χώρα παρήχθη. Το πρόβλημα και το θέμα είναι ότι με την ανοχή και τη συμμετοχή των κυβερνώντων, αυτός ο πλούτος δεν έμεινε στα συρτάρια του κράτους, αλλά όδευσε σε συγκεκριμένες τσέπες και βεβαίως και προς το εξωτερικό. Γι' αυτό όχι τυχαία το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, δεν τα λέει αυτά ο πρόεδρος Γενόπη, οποιοσδήποτε συνεργαλιστής από εμάς, το Der Spiegel τα λέει. Οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες Ελβετίας ξεπερνούν τα 520 δις. Ακόμα και υπερβολή είναι αυτό, τα μισά να είναι, είναι σχεδόν όσα το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Και για να συνεχίσω απαντώντας τις προκλήσεις τους, πρέπει να τους πούμε σε μία ακόμα πολύ μεγάλη πρόκληση που εξακολουθεί να συνεχίζεται και να την βρίσκουμε μπροστά μας, ότι όχι κύριοι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Όχι κύριε Πάγκαλε και όλοι οι υπόλοιποι που καθημερινά πιπηλάτε την ίδια καραμέλα, δεν τα φάγαμε μαζί, γιατί δεν κυβερνούσαμε και δεν διοικούσαμε αυτόν τον τόπο μαζί. Το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, το σκάνδαλο του βατοπεδίου, το σκάνδαλο της Siemens, δεν τα σχεδιάσαμε και δεν τα υλοποιήσαμε μαζί.